Μια φορά και έναν καιρό ήταν 3 γουρουνάκια που ζούσαν με τη μαμά τους. Όταν μεγάλωσαν τα γουρουνάκια, η μαμά τους τους είπε: «Παιδιά μου, μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να φύγετε από το σπίτι και να πάτε να βρείτε την τύχη σας. Να θυμάστε μόνο πως σε ό,τι και αν κάνετε, να δίνετε τον καλύτερό σας για αυτό και να το κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε». Έτσι τα 3 γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους και έφυγαν από το σπίτι. Το πρώτο γουρουνάκι δεν πρόλαβε καλά-καλά να απομακρυνθεί από το σπίτι και είδε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε άχυρα. Χωρίς να το σκεφτεί και πολύ, έτρεξε γρήγορα δίπλα του και του είπε: «Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου, πούλησέ μου τα άχυρά σου. Θέλω να φτιάξω με αυτά το σπίτι μου». Ο άνθρωπος παραξενεύτηκε που το γουρουνάκι ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι από άχυρα. Παρ' όλα αυτά, του τα πούλησε. Έτσι το πρώτο γουρουνάκι βρήκε ένα ωραίο μέρος και χωρίς πολύ κόπο έφτιαξε ένα σπίτι από άχυρα για να μείνει. Τα αδέλφια του το αποχαιρέτησαν και συνέχισαν το ταξίδι τους. Μια μέρα, ένας πεινασμένος λύκος περπατούσε στον δρόμο και έψαχνε να βρει κάτι να φάει. Εκεί που περπατούσε, είδε από μακριά το σπίτι με τα άχυρα και απ' έξω το γουρουνάκι. «Να, μια καλή ευκαιρία για να φάω», σκέφτηκε και πλησίασε προς το σπίτι. Το γουρουνάκι, μόλις τον είδε, έτρεξε στο σπίτι του για να προστατευτεί. Στάθηκε λοιπόν ο λύκος έξω από το σπίτι και αφού χτύπησε δυνατά την πόρτα φώναξε: «Γουρουνάκι, άνοιξε μου και άφησε με να μπω μέσα. Σιγά να μη σου ανοίξω για να μπεις μέσα για να με φας», απάντησε το γουρουνάκι. «Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα γκρεμίσω το σπίτι σου», αποκρίθηκε ο λύκος. Έτσι φύσηξε και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε. Τότε ο λύκος έτρεξε, έπιασε το γουρουνάκι και το έφαγε. Τα άλλα 2 γουρουνάκια που έμαθαν τι έπαθε ο αδελφός τους σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Εκεί που περπατούσαν βλέπουν έναν άνθρωπο που κουβαλούσε ένα φορτίο με ξύλα. Το δεύτερο γουρουνάκι πήγε αμέσως κοντά του και του είπε: «Καλέ μου άνθρωπε, πούλησέ μου τα ξύλα σου για να φτιάξω το σπίτι μου». Και πραγματικά ο άνθρωπος του πούλησε τα ξύλα. Τότε το γουρουνάκι έφτιαξε ένα ωραίο ξύλινο σπίτι για να μείνει μέσα. Κουράστηκε λίγο, αλλά σκέφτηκε ότι δεν πειράζει, γιατί το σπίτι που είχε φτιάξει ήταν πιο ιερό και από του ανόητου του αδελφού του. Έτσι αποχαιρέτησε τον αδελφό του, μπήκε μέσα στο σπιτάκι του, κάθισε στην καρέκλα του και απολάμβανε τη ζεστασιά του σπιτιού. Στο μεταξύ, ο κακός λύκος άρχισε πάλι να πεινάει. Εκεί που περπατούσε και σκεφτόταν τι να φάει, είδε το ξύλινο σπιτάκι και μέσα σε αυτό το δεύτερο γουρουνάκι. Αμέσως πήγε κοντά, χτύπησε δυνατά την πόρτα και είπε: «Γουρουνάκι, άνοιξέ μου και άφησε με να μπω μέσα». «Δε με ξεγελάς εμένα, λύκε», φώναξε από μέσα το γουρουνάκι. «Αν σου ανοίξω θα μπεις μέσα και θα με φας». «Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα σου γκρεμίσω το σπίτι», απάντησε νευριασμένος ο λύκος. Έτσι φύσηξε μια, φύσηξε 2 και μετά από αρκετή προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε. Τότε ο λύκος έτρεξε γρήγορα, έπιασε το γουρουνάκι και το έφαγε και αυτό. Το τρίτο γουρουνάκι δεν ήταν ανόητο σαν τους αδελφούς του. Αφού περπάτησε και έψαξε πολύ, βρήκε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε τούβλα. «Σας παρακαλώ, κύριε», του είπε, «πουλήστε μου τα τούβλα σας για να φτιάξω το σπίτι μου». Και τότε ο άνθρωπος αποφάσισε να δώσει τα τούβλα στο γουρουνάκι. Το τρίτο γουρουνάκι κουράστηκε πολύ για να φτιάξει το σπίτι του. Του πήρε πολλές ημέρες, στο τέλος όμως έφτιαξε ένα πολύ γερό σπίτι από τούβλα και τσιμέντο. Μπήκε μέσα και κάθισε για να ξεκουραστεί. Ο κακός λύκος που είχε πεινάσει πάλι, είδε το σπίτι από το τρίτο γουρουνάκι, σκέφτηκε ότι ήταν η ευκαιρία του να το φάει και αυτό όπως τα αδέλφια του, και ευθύς πήγε και χτύπησε την πόρτα. «Γουρουνάκι, άνοιξε μου και άφησε με να μπω μέσα», φώναξε. «Δεν σου ανοίγω, λύκε, θα φας και εμένα όπως τα αδέλφια μου», απάντησε αυτό. «Τότε και εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα σου γκρεμίσω το σπίτι», απάντησε ξανά ο λύκος. Τότε άρχισε να φυσάει και να ξεφυσάει με όλη του τη δύναμη. Όμως το σπίτι ήταν πολύ γερό και μετά από κάποιες ώρες ο λύκος κατάλαβε πως δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα. Κάθισε λοιπόν και σκέφτηκε ότι για να φάει το γουρουνάκι θα πρέπει να το ξεγελάσει. Έτσι του είπε: «Γουρουνάκι, ξέρω ένα ωραίο χωράφι με γονγκίλια». «Πού είναι?», ρώτησε το γουρουνάκι. «Είναι εδώ παρακάτω στο αγρόκτημα. Αν θέλεις, αύριο το πρωί θα περάσω να σε πάρω να πάμε παρέα για να πάρουμε μερικά».
«Εντάξει», απάντησε το γουρουνάκι, «αύριο θα ετοιμαστώ για να πάμε. Μόνο πες μου τι ώρα θα περάσεις». «Θα περάσω στις 6», απάντησε ο λύκος και έφυγε σίγουρος ότι έπιασε το κόλπο του. Το γουρουνάκι όμως που ήταν έξυπνο κατάλαβε το κόλπο του λύκου. Έτσι ξύπνησε στις 5 και πήγε μόνο του στο αγρόκτημα. Μέχρι να πάει η ώρα 6 είχε ήδη μαζέψει τα γονγίλια και είχε γυρίσει στο σπίτι του. Ο λύκος πήγε στο σπίτι. Στις 6, όπως είχαν συμφωνήσει, χτύπησε την πόρτα και είπε: «Γουρουνάκι, είσαι έτοιμο?» «Έτοιμο! Μόνο που μέχρι να έρθεις πήγα στο αγρόκτημα και μάζεψα τα γονγίλια μου. Τώρα ετοιμαζόμουν να φτιάξω μια ωραία κατσαρόλα με φαγητό». Ο λύκος όταν το άκουσε αυτό θύμωσε πολύ. Παρ' όλα αυτά σκέφτηκε ότι αν προσπαθούσε πάλι θα τα κατάφερε να ξεγελάσει το γουρουνάκι. Και έτσι είπε: «Γουρουνάκι, ξέρω που υπάρχει μια ωραία μιλιά που κάνει πεντανόστιμα μήλα». «Πού είναι?» αποκρίθηκε το γουρουνάκι. «Πιο κάτω από το μεγάλο κήπο. Αν δεν με κοροϊδέψεις πάλι μπορώ να περάσω αύριο το πρωί στις 5 να σε πάρω. Να πάμε». «Σύμφωνα», είπε το γουρουνάκι και ο λύκος έφυγε. Το γουρουνάκι όμως ήταν πονηρό και κατάλαβε πάλι το κόλπο του λύκου. Έτσι ξύπνησε στις 4 και πήγε γρήγορα στη μιλιά, ελπίζοντας θα προλάβει να γυρίσει πριν να έρθει ο λύκος. Όμως η διαδρομή ήταν μεγάλη, πιο μεγάλη από τη χθεσινή και επιπλέον είχε να σκαρφαλώσει και στο δέντρο. Όταν λοιπόν μάζεψε τα μήλα και άρχισε να κατεβαίνει από το δέντρο, είδε από μακριά το λύκο να έρχεται προς το μέρος του. Όταν ο λύκος έφτασε κάτω από το δέντρο, είπε: «Γουρουνάκι, έφτασες πριν από μένα. Είναι ωραία τα μήλα?» «Α, ναι, πολύ ωραία», είπε το γουρουνάκι. «Κάτσε να σου πετάξω ένα κάτω για να δοκιμάσεις». Και πέταξε το μήλο πολύ μακριά από το δέντρο. Μέχρι ο λύκος να φτάσει το μήλο, το γουρουνάκι πήδηξε κάτω από τη μιλιά και έτρεξε γρήγορα στο σπίτι του. Ο λύκος δεν το έβαλε κάτω. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγε πάλι στο γουρουνάκι με καινούριο σχέδιο. Χτύπησε την πόρτα και είπε: «Γουρουνάκι, το απόγευμα γίνεται ένα πανηγύρι στο διπλανό χωριό. Θέλεις να πάμε?» «Φυσικά», είπε το γουρουνάκι. «Τι ώρα θα πας?» «Στις 3, είπε ο λύκος και έφυγε. Το γουρουνάκι, όπως και τις άλλες φορές, ξεκίνησε πιο νωρίς και πήγε στο πανηγύρι. Εκεί αγόρασε ένα βαρέλι και καθώς γύριζε είδε το λύκο να πηγαίνει προς το σπίτι του. Τότε, μην έχοντας τι άλλο να κάνει, σκέφτηκε να μπει μέσα στο βαρέλι για να κρυφτεί. Στην προσπάθειά του όμως να μπει μέσα στο βαρέλι, αυτό αναποδογύρισε και άρχισε να κατρακυλάει στο λόφο. Ο λύκος που δεν είχε δει το γουρουνάκι, είδε το βαρέλι να έρχεται προς τα πάνω του και τρόμαξε πολύ. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να φύγει και τελικά δεν πήγε στο πανηγύρι. Το γουρουνάκι μόλις σταμάτησε το βαρέλι, βγήκε από μέσα και πήγε γρήγορα στο σπίτι του. Μετά από λίγο, ο λύκος ηρέμησε από τη λαχτάρα που πήρε και πήγε στο σπίτι του μικρού γουρουνιού. Χτύπησε την πόρτα και είπε στο γουρουνάκι τι του είχε συμβεί. Ότι δηλαδή δεν πήγε στο πανηγύρι γιατί τρόμαξε πολύ από ένα βαρέλι που κατρακυλούσε προς τα κάτω. «Σε κοράιδεψα», είπε το γουρουνάκι. «Είχα πάει στο πανηγύρι και αγόρασα ένα βαρέλι. Μόλις σε είδα μπήκα μέσα και άρχισα να κατρακυλάω στην πλαγιά του λόφου για να σε τρομάξω». «Α, ώστε εσύ ήσουν που με τρόμαξες», είπε τότε ο λύκος. «Τότε κι εγώ θα μπω στο σπίτι σου από την καμινάδα και θα σε φάω». Το γουρουνάκι μόλις το άκουσε αυτό αποφάσισε ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα. Έτσι μέχρι να καταφέρει ο λύκος να ανέβει τη σκεπή, άρπαξε γρήγορα μια μεγάλη κατσαρόλα και τη γέμισε νερό. Άναψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε μια δυνατή φωτιά στο τζάκι και έβαλε από πάνω την κατσαρόλα. Όταν ο λύκος ήταν έτοιμος να μπει στην καμινάδα, το νερό είχε ήδη αρχίσει να βράζει. Έτσι, όταν ο λύκος μπήκε στην καμινάδα, έπεσε με φόρα μέσα στην κατσαρόλα με το βραστό νερό και κάηκε. Έτσι, το γουρουνάκι ξεφορτώθηκε τον κακό λύκο και από τότε έζησε αυτό καλά και εμείς καλύτερα.